Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχει μεγάλη σημασία για όλους εμάς τους αγρότες το κάλεσμα του ΚΚΕ για συμπόρευση. Γιατί εμάς τους αγρότες το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μας είπε την αλήθεια, το μόνο κόμμα που προέβλεψε το τι μας περιμένει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μας επιφυλάσσει η κάθε αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τις περιβόητες και πολυδιαφημιζόμενες ΚΑΠ που ακόμα και σήμερα που έρχεται άλλη μία αναθεώρηση προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν ως μια ακόμα ευκαιρία για εμάς τους αγρότες. Την ίδια ώρα που όλα τα υπόλοιπα κόμματα μας έλεγαν ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια και θα έχουμε μια μεγάλη αγορά της Ευρώπης που θα πουλάμε τα προϊόντα μας, το ΚΚΕ μας είχε προειδοποιήσει λέγοντάς μας πάντα την αλήθεια γιατί το είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μας περιμένει. Σε κάθε αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, χιλιάδες αγροτικές οικογένειες οδηγήθηκαν εκτός επαγγέλματος στη φτώχεια και την ανεργία. Δυναμικές καλλιέργειες των ομών μας, όπως η σταφίδα και τα σίκα, οδηγήθηκαν στην εγκατάλειψη. Τα χωριά χρόνο με το χρόνο ερημώνουν, μεγαλέμποροι με τις πλάτες των κυβερνήσεων αρπάζουν τα προϊόντα μας σε εξευτελιστικές τιμές. Όσοι εναλλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση, όλοι τους εφαρμόζουν κατά γράμμα την κοινή αγροτική πολιτική, που στόχος της είναι η συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια πολυεθνικών και μεγαλεμπόρων. Μας τσακίζουν με τον νόμο της ελεύθερης αγοράς που κανένας μικρομεσαίος αγρότης δεν θα αντέξει. Με ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και τις τιμές που πουλάμε τα προϊόντα μας, τις περισσότερες φορές κάτω από το κόστος παραγωγής. Ενώ την ίδια ώρα ο καταναλωτής τα τρώει πανάκριβα. Την ώρα που χιλιάδες αγροτικές οικογένειες με νύχια και με δόντια προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και να κρατήσουν τα χωράφια τους, όλες οι κυβερνήσεις τους φορτώνουν κάθε χρόνο με καινούργια βάρη. Από τη μία φόροι και ληστεία και από την άλλη κάνουν τις πλάτες σε μεγαλοπόρους και επενδυτές. Ήδη ξένα φανς κάνουν την εμφάνισή τους και στη Μεσσηνία, ζητώντας να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης. Είναι ολοφάνερο πλέον ότι θέλουν τη γη σε λίγα χέρια. Εμείς οι αγρότες ξέρουμε το βασικό. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε μόνο με τον σκληρό αγώνα μας, μέσα από τους συλλόγους μας, τις αποφάσεις μας, συσπηρωσμένοι στην Πανελλαδική Επιτροπή, μέσα από τα μπλόκα. Κυρίως το κερδίσαμε γιατί διεκδικήσαμε με το πλαίσιο μας πάλις αυτά που είναι ελάχιστα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε αγρότες. Μέσα από πολυόμορφους αγώνες, κόντρα στους νόμους και τα καλέσματα να κάτσουμε στα αυγά μας, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τους αναγκάσαμε να έχουμε έστω και μικρές νίκες. Αποδείξαμε ότι μόνο ο οργανωμένος λαός μπορεί να διεκδικήσει και να παλέψει. Δεν υπάρχουν σωτήρες, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Γι' αυτό συμπόρευσε με το ΚΚΕ να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολιτικές που μας ξεκλειρίσουν. Να κρατήσουμε τον Τανί την ελπίδα ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Ευχαριστώ.